συνάντηση χτες έγινε προσωπική. Υπάρχει όργανο στην περιφέρειά μας, στη ΣΠΕΚ. Ο σύλλογός μας ανοίγει στην ΠΕΚ και στην ΕΔΟΚ. Αυτοί οι κύριοι που πήγαν εκεί θέλουν να με παρουσιάσουν, να καθίσουμε στο κανάλι, στο στρόγγυλο τραπέζι, να δούμε σε τι βάση βρίσκεται ο σύλλογός τους. Δηλαδή, π.χ. ο σύλλογος της Ξάνθης. Απουσιάζαμε πολλοί σύλλογοι της Δράμας, των Σαπών. Αυτοί που πήγαν εκεί καταθέσανε δικό τους υπόμνημα. Καταθέσανε το υπόμνημα της ΠΕΚ που το καταθέσαμε προτού 40 μέρες, τι προβλήματα έχουν οι κτηνοτρόφοι. Γνωρίζουν τι καταθέτουν, τι υπομνήματα καταθέτουν και πού πονάει ο καημός του κτηνοτρόφου. Τι κοστολόγια έχει το γάλα, γνωρίζουν το γάλα, τι χρώμα έχει. Ή μόνο στα λόγια και στα γραφεία. Εσείς κληθήκατε στη συνάντηση αυτή, ενημερωθήκατε? Όχι, γιατί ανήκει και ο σύλλογός μας στην ΠΕΚ. Κανονικά υπάρχει μια ιεραρχία. Υπάρχει ο κύριος Παναγιώτης Λιβαδίτης, που είναι ο γραμματέας της ΠΕΚ στην περιφέρειά μας, και έπρεπε να τον καλέσουν και εκείνον. Και όταν πάει ο γραμματέας της ΠΕΚ, θα ακολουθήσουν και όλοι τα μέλη της ΠΕΚ. Ο σύλλογος ανήκει στην ΠΕΚ και στην ΕΔΟΚ. Μάλιστα. Ο σύλλογος στην ΠΕΚ, υπάρχει και σύλλογος πρόεδρος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Δεν υπάρχει, γιατί ο σύλλογος, αν γίνανε τα βαφτίσια, έπρεπε να μας καλέσει να πάρουμε μπουμπουνιέρες. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μπορούμε να κάνουμε εκλογές στην περιφέρεια και να δούμε ποιος θα βγει ο πρόεδρος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ποτέ δεν είναι αργά. Οι κάλπες είναι έτοιμες. Όποτε θέλουν όλοι οι σύλλογοι της περιφέρειας, μπορεί να γίνουν εκλογές. Τα θέματα που θέσαν χθες στον Περιφερειάρχη και ζήτησαν να σα αποσταλούν και στην Αθήνα, σας εκφράζουν εσάς ως κτηνοτρόφους? Δεν γνωρίζουμε τι κατάθεσε ο κ. Δημόπουλος. Δεν γνωρίζουμε. Εμείς καταθέσαμε προτού 40 μέρες στο Υπουργείο που κατέβηκε η Πανελλήνια Ένωση το υπόμνημα του δελτίου τύπου. Δεν γνωρίζουμε τι καταθέτηκε εδώ. Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει η ΣΕΚ και η ΠΕΚ και η Ομοσποδία. Το πρόβατο που φεύγει από το κοπάδι το τρώει ο λύκος. Το γελάδι που φεύγει από το κοπάδι πάλι το τρώει ο λύκος. Πρέπει όλη η περιφέρεια να ενωθεί και να γραφεί είσαι ΠΕΚ, είσαι ΣΕΚ, είσαι Ομοσποδία. Για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστές κινητοποιήσεις και να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Εσείς για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν προσκληθήκατε να συμμετάσχετε, μιας και ήταν το κάλεσμα για όλους τους λόγους της περιφέρειας? Υπάρχει μια αντέδραση προσωπική. Η προσωπική αυτή αντέδραση θα την κάνει ο κάθε πρόεδρος στο σπίτι του και στους ψηφοφόρους του. Όχι με την κτηνοτροφία. Δεν μπορεί κανένας πρόεδρος κανός νομού να ρίχνει σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να το καταλάβει. Δεν υπάρχει κόμμα, δεν υπάρχει τίποτα. Το κόμμα είναι η καρδάρα του γάλα που δεν το γνωρίζουν μερικοί τι κοστολόγιο έχουν και άσχετα να είναι πρόεδροι σε κάποιο νομό, και το κόκκινο το κρέας.